δέηση. Ευλόγης ο Δέσποταν, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αέ και στους αιώνας των αιώνων. Όπως δικαίωται τελειωμένο, ας κοιτάσον όλων σου σώτερα να παυσον, Πιλάτο να φτάσει στην μακαρία ζωή την παρασύ φυλάκοπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι άγγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσο. Και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει, και τα σωδήνα κλείσα στον πεπαιδημένο. Αυτός και τα ψυχά στον δούλο σου σώδερα να παψώ. Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ημών η Αγή και άφραντος παρθένος, η Θεώνας πόρος κλείσασα. Πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τα ψυχά στον δούλο σου. Λέησον μας Θεός και το μεγαλαιός δε με θάσε πάξον και λέησον. Θεόμεθα υπέρ μακαρίας νυν χιονίων απάρσον ψυχών και κειμένων Θεού, πάντα τον υπέρ της Χρήστης της Πατρίδος συλλογικός αγωνισαμένων και εν δόξους πεσών των πατέρων και αδερφών ημών και υπέρ της σχολική νεαρτής, πάμπτη μέλημα εκούσιον και ακούσιον. Όπου ο Κύριος ο Θεός τάξας ψυχάς αυτών ένθε δίκαια να πάβονται, τα ελέγχει ότι βασίλειον και άφεστε να αυτών αματιών παραξώθανα του βασί και θέμα της όμεθα, Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός των πραγμάτων και πάσης αρχός των θάντων, καταπαθήτας στον διάβολο, καταργήσας και ζωήν τον κόσμο στο εξάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσης τας ψυχάς πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ουρικός αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντων, εν της ιερής του έδωσης μοναγός συμπάρατε και πεσχάτε. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεω, ένθα πέδρα, οδύνη λύπη και στεναγμό. Πάνω αμάρτημα το παρακτό πρακθένων λόγο έργο η διανία, ω αγαθό και φιλάνθρωπο το συγχώρησε. Ότι ποιο τι άνθρωπο ο ζήστη και ο χαμαρτήσει, σιγά μόνο ο κόσμο αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των υπέρ τη πίστεω και τη πατρίδο, ηρωικού αγωνισαμένων και ενδόξου πεσόντων, εν της ιερής του έθνους μοναγός, συμφάλετε και πεσχάτων, πατέρων και αδελφών, Χριστέ ο Θεός σου και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στον Ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός σου, ελπίσιμο δόξα σου. Ότι νεκρών και ζών την εξουσία νέχρος αθάντος βασιλεύ και αναστάσεις των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός μόνο και σπεσβείς παραγράμμτη Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός των Αγίων Ενόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, τας ψυχάς πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντων εν της ιερής του έθνους μόνο αγώσιν πάρετε και πεσχάτων πατέρων και αδερφών ημών, εσκηνές δικαίου τάξε, βόλτης Αβραάμ αναπάρξε με τα δικαίου συναρθρήσε, τιμάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία η μόνη μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μόνη μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μόνη μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός να σώσον ημάς. Εκπρόσωπος της περιφέρειας Κρήτης.
εκπρόσωπος του Τρίτου ΚΕΠ. Εκπρόσωπος προκεχερημένης βάσης ναυτικής Κυριαμιδίου. Εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας. Εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος. Εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Εκπρόσωπος του αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκπρόσωπος ΕΔΙΚ. Εκπρόσωπος Μαρτυρικών Χωριών Δήμου Ιεράπετρας. Προσευχή.
ενός λεπτού σιγή. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας νέα γενιά, συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα, όπως είναι καθιερωμένο μπροστά στο μνημείο των ηρώων μας, για να θυμίσουμε τους ήρωες της εποπτείας του 40, το 1940, τους ήρωες της αντίστασης στον φασισμό, που άνοιξαν τον δρόμο για ένα κόσμο ειρηνικό, ελεύθερο και ατάξιο του ανθρώπου. Συγκεντρωθήκαμε εδώ, μπροστά στο μνημείο των ηρώων, για να τονώσουμε τη μνήμη της προσφοράς τους στους παλαιότερους, να διαφωτίσουμε τους νεότερους και να ανανεώσουμε τα κοινά αισθήματα της εθνικής μας υπερηφάνειας, αλλά συνάμα και τα αισθήματα ευθύνης και χρέους απέναντι στην πατρίδα και στη σημαία μας. Κυρίες και κύριοι, είναι μέσα στη ζωή των λαών οι ερμηνείες που τους δικάζουν, τους δοκιμάζουν και ελέγχουν τα χαρτιά της εθνικής τους ταυτότητας. Τέτοια μέρα είναι 22 Οκτωβρίου. Δώσαμε εξετάσεις μπροστά σε Θεό και ανθρώπους. Δείξαμε την εθνική μας ταυτότητα. Και αυτή αποδείχθηκε αλλάξαν το παρελθόν μας. Τέτοια μέρα είναι 28 Οκτωβρίου. Η μέρα που η καμπάνα της μοίρας σήμανε την κρίσιμη ώρα της. Η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα των 9 εκατομμυρίων, η φτωχή Ελλάδα, χωρίς επαρκή αποτελεσμό, που δεν είχε καν ένα σχέδιο επιστράτευσης και κινητοποίησης της χώρας, πήρε στα χέρια της τον τροχό της ιστορίας και τον γύρισε μόνη. Ήταν αυτό που, 1940, όλες οι κυριαρχίες και κυριαρχίες και να βγαίνουν οι πρώτοι καπνοί στις καμινάδες των τσαριών. Γινόταν πόλεμος, αλλά μακριά, πολύ μακριά. Εμείς δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα με κανένα, ούτε συνομιλούσαμε εναντίον κανενός. Και ξαφνικά γυρίζεται ο πόλεμος εναντίον της Ελλάδας. Στις 3 τα μεσάνυχτα, η απάντηση είναι γρήγορη, σύντομη, απλή και σαφής. Όχι. Οι σιρήνες που ήρθαν στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, αντί να προκαλέσουν πανικό, σήμαναν κυριολεκτικά εθνικό συναγερμό. Η αντίδραση του ελληνικού λαού ήταν καθολική. Όχι. Και έτρεξα στην Αλβανία, στο χιόνι, στο κρύο και βάντιζαν ακούραστα και φώναζαν αέρα και ξεδίπλωναν την ελληνική παλικαριά και την κατάθεταν στο βωμό της ελευθερίας. Φώναζαν αέρα και καθώς ξεδιπλωνόταν η ελευθερία, ξεδιπλωνόταν και οι ελληνικές σημαίες των Ιταλίων υπηρετών μέσα από τα σεντούκια. Πίσω όμως από την Ιταλία αγρυπνούσε η Γερμανία που βιαζόταν να κατακτήσει τον κόσμο ολάκερο και ανέλαβε να τελειώνει με τους Έλληνες. Την άνοιξη του 41, νέο άγγελμα πολέμου. Ειμέτερε δυνάμεις, για δεύτερη φορά αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ειμέτερε δυνάμεις, αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Οι μέτερε δυνάμεις υποχωρούν ατάχτως. Η τριπλή κατοχή, ιταλική, βουλγαρική, γερμανική, αρχίζει. Ερημωμένες πολιτείες, θάνατος, ατίμωση, ντροπή για το που μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο είδος. Μέσα σε ελάχιστο διάστημα η Ελλάδα θα γεμίσει με αιστείες αντίστασης. Ενωμένος στην πλειοψηφία του ελληνικός λαός αγωνίζεται να ματαιώσει τα σχέδια των κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους. Ο ελληνικός λαός αντιστέκεται στιτός, αδάμαστος, σπουδαστής με τις παράνομες φυλάδες στα σχολιά, διαδηλωτής στους δρόμους, αντάρτης στα βουνά, πατριώτης στα βασανιστήρια της Γεστάπο. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος κλείνει με φοβερούς απολογισμούς. 38 εκατομμύρια νεκρούς πάνω στον πλανήτη και μια ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι και στη Χιροσίμα. Σαν σήμερα είναι η μέρα που η μικρή Ελλάδα είπε το μεγάλο όχι. Εμείς έχουμε χρέος να τιμούμε όσους το πρόφεραν αυτό το όχι. Όμως, λαός δημιουργικός όπως ο ελληνικός δεν μπορεί να εξαντλήσει το μεγαλείο του στο μεγάλο όχι μόνο. Έχουμε χρέος να προχωρήσουμε και στο μεγάλο το ναι. Να πάμε πιο πέρα. Να βρούμε το μεγάλο το ναι για να προσπεράσουμε τα νέα εχθρικά σώματα και κυρίως τα νέα εχθρικά πνεύματα. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας αυτή τη σύντομη και καθιερωμένη συνομιλία με την πατρίδα και με τους προγόνους, αναφέρω λίγους στίχους του Νικηφόρου Βρετάκου που νομίζω πως συμπυκνώνουν το βαρύ χρέος καθενός μας, όχι μόνο στο κοινό παρελθόν αλλά κυρίως στο κοινό μας μέλλον. Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουν στα ριάκια της πατρίδας μου. Δεν ήμουν πλασμένος για πόλεμο. Δεν θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή περασμένη υπό μάλις. Δεν θα μου πήγαινε αυτό το τουφέκι. Αν δεν ήσουν εσύ, γλυκό χώμα, που νιώθεις σαν άνθρωπος. Αν δεν ήταν πίσω μας λίκνα και τάφη που μουρμουρίζουν. Αν δεν ήταν άνθρωποι και αν δεν ήταν βουνά με περήφανα μέτωπα, κομμένα στον ήλιο με το σπαθί του Θεού. Σαν ήμουνα μικρός, καθρεφτιζόμουν στα ριάκια της πατρίδας μου. Δεν ήμουν πλασμένος για πόλεμο. Μα ό,τι και να γίνει, θα επιζήσουμε. Σήμερα εμείς είμαστε εθνικά περήφανοι για τους ήρωες των Αλβανικών βουνών. Σήμερα εμείς είμαστε εθνικά περήφανοι για τους Έλληνες πατριώτες και δημιουργούς της εθνικής αντίστασης. Μακάρι να φανούμε άξιοι θεματοφύλακες. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου. Ζήτω. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κονταξάκη. Αποχώρηση τμήματων για παρέλαση. Χρόνια πολλά.